αυτό το Συμβούλιο Χορήγησης Αδειών. Δεν είναι σωστό να έχεις τα ίδια πρόσωπα, τον Διευθυντή των Φυλακών, τον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών και ένα κοινωνικό λειτουργό, τα τρία ίδια πρόσωπα να αποφασίζουν για μια ψωρία αιτήσεων αδειών. Και με αποφάσεις αλλά κάρτια και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ δεν το είπαμε, γιατί εδώ υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μια γυναίκα που ήθελε να πάει στην κηδεία της μητέρας της και δεν την αφήσανε. Ναι. Και που κάθε άλλο ήταν για οικονομικό έγκλημα. Και στον ξέρω είχαν χρώσταγε, δεν ξέρω κι εγώ, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, εγείρονται πολλά ερωτήματα. Εκεί που συμφωνούμε όλοι είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα, ο τρόπος χορήγησης των αδειών, και να διδαχθούμε από τα σφάλματα του παρελθόντος. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα έπρεπε ο Χριστόδουλος Ξηρός να κυκλοφορεί ελεύθερος. Έγινε, βέβαια, εσείς είσαστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή το θέμα δεν έγινε μόνο σε κομματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, είχαμε σχολιασμούς για το θέμα κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν μάρτυρες υπεράσπισης κάποιων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για. Όπως για παράδειγμα ότι σε ρίφηκε, πάει λέγοντας. Η άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί ζητήθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και η διαγραφή αυτών των βουλευτών. Έτσι πρέπει να γίνει. Κατά την άποψή σας. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο το ότι κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων της 17 Νοέμβρη, των κατάδικων πλέον της 17 Νοέμβρη, των καταδικασμένων τρομοκρατών και δολοφόνων. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακόμα και σήμερα κορυφαία στελέχη όπως ο κύριος Δρίτσας, όπως ο κύριος Κουρλέτης, μιλάνε για πολιτικό υπόβαθρο, μιλάνε για πολιτικές δολοφονίες. Αυτά δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο μιας δημοκρατίας. Δεν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν υπάρχει πολιτικός χαρακτήρας σε μια δολοφονία. Μια δολοφονία είναι αφαίρεση ζωής με τον αγριότερο τρόπο. Δεν μπορεί να βρίσκουμε δικαιολόγηση. Δεν μπορεί να αιτιολογούμε. Δεν μπορεί να δίνουμε επιχειρήματα υπέρ κοινών δολοφόνων. Σε αυτό, και αν θέλετε να πάμε λίγο παραπίσω, κύριε Παπαδάκη, πόσες φορές έχουμε συζητήσει για τη βία στην κοινωνία μας, πόσες φορές έχουμε συζητήσει για το ότι δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογημένη βία, δεν υπάρχει αποδεκτή βία. Πόσες φορές έχουμε ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει και για την καθαρίστρια που διεκδικεί το δικαίωμα στη δουλειά και χτυπιέται από τα ΜΑΤ. Δεν είναι. Προσέξτε. Η βία των δυνάμεων καταστολής σε μια γυναίκα 50-55 ετών, μητέρα παιδιών, που κάθεται και φωνάζει δικαίωση στον αγώνα μου και πηγαίνει ο άλλος και τη σκοπανάει μία, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Έχει πάρει τέτοιες εντολές. Εγώ τα βάζω με τον άνθρωπο των ΜΑΤ, αλλά με εκείνους που τους δίνουν. Οι άνδρες των ΜΑΤ συνήθως αμήνονται. Έχουμε και την κρατική βία. Αντιστέκονται γιατί πρέπει να προφυλάξουν κάποιους χώρους, είναι διατεταγμένοι από την πολιτεία. Σας έφερα το παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Σας έφερα το παράδειγμα γιατί το ζήσαμε. Ναι, το ζήσαμε σε ζωντανή σύνδεση. Δεν η κυρία, ο σωματότυπός της. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι κάθε σύγκριση μεταξύ μιας δολοφονίας, μεταξύ μια αφαίρεση ζωής και από εκεί και πέρα για το πόσο έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη συγκέντρωση ή μια απόπειρα εισβολή σε ένα Υπουργείο, πρέπει να το, να δούμε το συζητήσουμε αυτό. Το πώς πρέπει έτσι, να... Έτσι. Αλλά θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί την ίδια να επιτρέπεται κάθε εισβολή δεν οπουδήποτε. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Αλλά όμως κοιτάξτε, είναι και ο βίαιος τρόπος με τον οποίο αλλάζει η ζωή των πολιτών. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, έχουμε 4.000 αυτοκτονίες. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους. Έτσι, η κοινωνία μας περνάει μια πολύ δύσκολη φάση μετεξέλιξης, προσαρμογής. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, προσπαθούμε να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι σε ένα οικονομικό περιβάλλον, όπου αν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, αν δεν στηριχθούμε στις δυνάμεις μας, αν δεν μάθουμε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματά μας με τον καλύτερο τρόπο, θα μείνουμε πάλι πίσω. Πού το και έχουμε δει το κόστος φέτος το πλεόνασμα, να πίσω. Διαπιστώνουμε μέρα με την ημέρα ότι θα το εξασφαλίσετε με τρόπους που δεν είναι τόσο ευχάριστοι, ειδικά για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, με την αύξηση της παρακράτησης του φόρου. Ναι. Μην θα δεχθούμε ότι στο τέλος του χρόνου οι συνταξιούχοι δεν θα πληρώσουν φόρο, ναι, γιατί τους έχει παρακρατηθεί από 1η-1η του 2014. Αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό το φόρο θα τον πλήρωναν τον Ιούλιο του 2015. Και τώρα τους γίνεται παρακράτηση από τον Ιούνιο, Ιανουάριο του 2014.
όταν είναι να πάρουν ένα επίδομα, τους βγαίνει ψυχή. Ναι. Έχουμε τα ΚΕΠΑ που δεν λειτουργούν για τις αναπηρικές συντάξεις. Έχουμε τα προνοιακά επιδόματα. Γνωρίζετε τα οποία... τους λόγους που τα ΚΕΠΑ δεν δουλεύουν. Έτσι είναι λόγω της απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΗ. Και πριν από την απεργία, κύριε Υπουργέ, και πριν από την απεργία. Το πρόβλημα υπήρχε από πριν. Ήταν πρόβλημα. Είναι από το καλό. Τώρα έχει διωγγωθεί. Επειδή γνωρίζω περιπτώσεις. Τα προνοιακά επιδόματα θα σας πω. Υπήρχαν απλώς καθυστερήσεις. Δεν υπήρχαν θέσεις. Τώρα δεν έχουν λειτουργήσει επί μήνες. Λείπανε γιατροί. Δεν υπήρχαν. Τα προνοιακά επιδόματα δίνονται με 1,5-2 μήνες καθυστέρηση. Τα οικογενειακά με 6 μήνες. Τα οικογενειακά επιδόματα θα δοθούν με καθυστέρηση. Αυτό που πρέπει να γίνει, επειδή άκουσα και το σχόλιο σας πριν εμφανιστώ στην εκπομπή. Σας, θέλω να σας επισημάνω ότι αυτό που επιχειρούμε είναι όλα να γίνονται στην ώρα τους. Συμφωνώ μαζί σας. Όχι μόνο τα πληρώνω. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Πρέπει και τα επιδόματα να είναι στην ώρα τους. Και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει σήμερα να εκμηδενιστεί. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα και την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Στουρνάρα. Δεν είναι δυνατόν όταν χρωστάω εγώ στο κράτος να μου βάζει επιτόκιο 8,76. Συν 10% προσάψη. Συν 10%. Και όταν μου χρωστάει το κράτος 6%. 6% και όχι πρόστιμο. Όχι, πρόστιμο δεν είναι. Ένα κράτος δικαίου, λέει στον πολίτη, επειδή απαιτώ από εσένα να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, να απαιτείς και εσύ από μένα να με συνεπείς και εγώ. Όταν λοιπόν, έχουμε άλλα. Δεκτών, η απάντηση. Δεκτών, αλλά να σημειώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν το ρισκάρω ο Υπουργό Οικονομικών. Μα δεν παίζουμε πόκα με τις συνθήκες των ελληνικών. Μέχρι τώρα το κράτος δεν πλήρωνε καθόλου τόκο. Μέχρι τώρα κακώς. Το κράτος δεν πλήρωνε. Έτσι είναι, αλλά κακώς, τώρα όμως πληρώνει και μάλιστα σεβαστό. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που στις οικονομικές δοσοληψίες είναι σημαντική. Από το κράτος δεν κινδυνεύεις ποτέ να χάσεις τα λεφτά σου. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο. Ναι, ενώ αντίθετα, στις οφειλές προς το κράτος. Άλλο 18, 75 και άλλο 6. Στις οφειλές προς το κράτος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που τελικά δεν καταβάλλονται. Λοιπόν, όταν από τη μια μεριά έχεις έναν που πάντα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που είναι το κράτος. Καλά, το κράτος ακόμα έχει... δεν έχει επιβεβαιώσει αυτό που λέτε. Χρωστάει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Ναι, έτσι. Προσέξτε. Πέρυσι το κράτος πλήρωσε, νομίζω, κοντά στα 6 δισεκατομμύρια. Χρωστάει ακόμα. Χρωστάει ακόμα, χρωστάει πολύ λιγότερα από όσο χρωστούσε και αυτό το ποσό το μειώνουμε κάθε μήνα όλο και περισσότερο. Και αυτά που πληρώνει είναι από τους φόρους των πολιτών. Μην ξεχνάτε, είχε 3 χρόνια κοντά να πληρώσει το κράτος, ειδικά σε ορισμένους τομείς. Βέβαια, ξέρετε, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και θα μου πείτε δεν έγιναν επί των κυβερνήσεων των 2-3 τελευταίων ετών, έγιναν επί των κυβερνήσεων προηγούμενων ετών. Δεν έχει σημασία. Αυτά τα προβλήματα όμως μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Οι μίζες. Πρέπει να έχετε ζαλιστεί κι εσείς. Τα εκατομμύρια πέφτουν σαν το χαλάζι. Δηλαδή... Μα γι' αυτό είμαστε απόλυτοι, κύριε Παπαδάκη. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αν αποδειχθούν όλα αυτά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα. Πώς θα ξεκαθαρίσουν όμως. Νομίζω ότι το ασφαλέστερος τρόπος είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πολιτικές ευθύνες, ό,τι συνδρομή ζητηθεί θα υπάρξει, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, φυσικά και θα τις εξετάσουμε στη συνέχεια. Έχουν παραγραφεί, κύριε Υπουργέ. Να καταλογιστούν. Έχουν παραγραφεί. Δεν είδατε τώρα τι έγινε με την υπόθεση Παπα Κωνσταντίνου. Πεζότανε αν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Κύριε Παπαδάκη, οι πολιτικές ευθύνες δεν παραγράφονται ποτέ. Στη συνείδηση του κόσμου και καταλογίζονται στον υπέρ από τα λεφτά για να γυρίσουν πίσω χρειάζεται δικαστική απόφαση. Όμως έχουν καταστραφεί ζωές. Τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε. Ήδη έχουμε τις πρώτες σημαντικές επιστροφές χρημάτων. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Θα πάνε σε αυτούς που κόπηκαν τις μισθοί και συντάξει όμως. Θα πάνε στη σύνταξη. Όλα αυτά είναι μια συνολική προσπάθεια. Θα πάνε στο ΕΚΑΣ που κόπηκε. Θα πάνε εκεί πέρα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, εκεί που πρέπει να αποκατασταθούν αδικίες. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα. Αυτός είναι ο στόχος της εξυγίανσης των οικονομικών μας. Εδώ δεν είναι αδικία, βέβαια. Ξέρετε, δεν μιλάμε για αδικία, μιλάμε για κλοπή εντός εισαγωγικών. Γιατί όταν κάποιος λέει ότι θα σου αφαιρέσω από το απολύτως δικαιολογημένο εισόδημά σου για να μπορέσω να καλύψω άλλες ανάγκες, χωρίς εγώ να συμφωνώ, λέω όχι, δεν θέλω. Είναι κλοπή. Ότι το παίρνει βία ο άλλος. Δεν δηλαδή... αφαιρείς για να καλύψεις άλλες ανάγκες. Παντού έχουμε κάνει, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, έχουν γίνει περικοπές γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε καθημερινά νέα χρέη. Δεν πρέπει, έχουμε δει που καταλήγει αυτή η πρακτική. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναγράφηκαν
αναγράφηκε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για τριπλές εκλογές. Καμία τέτοια σκέψη. Κατηγορηματικά. Δεν το βλέπετε να γίνουν ταυτόχρονα οι εκλογές. Αφού βέβαια σας διορθώσω ότι έχουμε τριπλές εκλογές, γιατί είναι δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Βέβαια και εγώ αφού σας υπενθυμίσω... Επειδή φαντάστηκα ότι εννοούσατε εθνικές εκλογές, λοιπόν, τετραπλές. Γι' αυτό σας λέω κατηγορηματικά όχι. Τότε για να είμαστε ένα-ένα και εγώ να σας υπενθυμίσω ότι όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διαψεύδει, σύμφωνα με την παράδοση, επιβεβαίωνε το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν ούτως ή άλλως έχετε βγάλει το συμπέρασμά σας. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα, μπορεί να μην γίνουν ταυτόχρονα. Θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα. Περιμένετε να δείτε, γιατί κύριε Παπαδάκη, είμαστε σε ένα καθοριστικό εξάμηνο. Είμαστε στο εξάμηνο που θα αρχίσουν να φαίνονται χειροπιαστά στην καθημερινότητα των πολιτών. Λέτε. Τα αποτελέσματα των θυσιών. Πέστε μου ένα παράδειγμα για να μας κάνετε αισιόδοξους. Ένα παράδειγμα. Ότι θα αρχίσει η δανειοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι. Θα πέσει χρήμα στην πραγματική αγορά, δηλαδή. Το πιο καθοριστικό σημείο για να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Γιατί, γιατί μέχρι στιγμής δεν κινείται τίποτα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό, είναι. Το πρώτο, το σημαντικότερο. Δεν γίνεται με ευκολόγια, χρειάζεται να γίνει. Λοιπόν, έργα, δεν γίνεται με ευκολόγια. Γίνεται με παροχή ρευστότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εκεί είναι το πεδίο αναχέτησης της ενέργειας. Με ανάπτυξη, και παράλληλα, με προγράμματα τα οποία τίθενται σε λειτουργία, ήδη έχουν τεθεί και αφορούν 26.000 νέους, αλλά μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ακόμα σε προγράμματα και προστασίας της εργασίας. Μιλάμε αυτά για ενίσχυση. Είναι για 5 μήνες. Ο άλλος θέλει να ξέρει και τον 6ο μήνα τι θα κάνει. Για 5 μήνα για να δούμε. Αλλά ξέρετε, είναι. Δεν προσέξτε, πρέπει να... Είναι για 5 συν 12 μήνες στις περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, είναι μια σειρά. Με 400 ευρώ το μήνα. Με 400 δεν ευρώ είναι το μόνο μήνα. Με 400 ευρώ το μήνα. Αυτά τα πεντάμινα είναι με το. Αλλά ναι, πάντως, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αυτά που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν δίνουν προοπτική σε έναν νέο άνθρωπο, κύριε Υπουργέ, αυτά. Μα δίνουν μια πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας. Δεν είναι, εγώ δεν τα μηδενίζω. Καλά είναι. Καλά είναι, αρχίζει να υπάρξει συνέχεια. Πρέπει να σιγά-σιγά να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Και παράλληλα με την ανάπτυξη, γιατί πρέπει να περάσουμε στη φάση της ανάπτυξης. Εκεί θα δημιουργηθούν οι στέρεες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το μεσοδιάστημα που δρομολογείται τώρα η ανάπτυξη, γιατί μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα δούμε τα αποτελέσματα, εκεί χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία που θα αποδειχθούν, θα το δείτε, πολύ αποτελεσματικά. Πάντως σε μία εβδομάδα το αργότερο, άντε δύο, θα είναι εδώ η Τρόικα. Τι θα κάνετε αλήθεια. Κοιτάξτε, τώρα, αν η πρέπει Τρόικα... Πρέπει να διευθετήσουμε... Ποια είναι τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που η Τρόικα θέλει, έχει βάλει. Το δημοσιονομικό κενό που είναι γύρω στον άμυνα. Το δημοσιονομικό κενό. Το θέμα του προϋπολογισμού που λέει δεν συμφωνούμε. Δεν υπολογίζουμε στο 1,5 δις. Αφήστε, θα ολοκληρωθεί. Είμαστε κατηγορηματικοί στις θέσεις μας. Τις παρουσίασε και ο Υπουργός Οικονομικών στους Ευρωπαίους Δημοσιογράφους πριν από λίγες ημέρες, την ημέρα που ήταν και η τελετή ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Ο Γιάννης Τουρνάρας έκανε εκτενή ενημέρωση στους Ευρωπαίους Δημοσιογράφους και έδωσε απαντήσεις σε όλα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Βλέπω έχουν έρθει και άλλες μέρες μας. Yeah. Να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σίγουρα έχετε δώσει και δυνατότητα για να γίνουν αρκετοί σχολιασμοί. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και απαντήσατε στα ερωτήματά μας. Λοιπόν, ήδη λοιπόν βλέπω.